ότι ο πολίτης δεν ξεχνάει και πως στις επερχόμενες εκλογές θα κληθεί να επιλέξει για το αν θέλει χώρα της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας ή χώρα της αυταπάτης και επίσης αν θέλει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ο Χρήστος Ταϊκούρας, μιλώντας στην ετήσια συναιστίαση της Νόδα Ηρακλείου. Ο πολίτης δεν έχει ξεχάσει, ο πολίτης θυμάται και θα επιλέξει αν θέλει χώρα να πάει μπροστά ή να πάει πίσω. Αν θέλει την χώρα της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας ή τη χώρα της αυταπάτης και των ψευδεστήσεων. Αν θέλει την χώρα πρωταγωνιστή στην Ευρώπη με ενισχυμένο κύρος ή αν θέλει τη χώρα ουραγό στην Ευρώπη. Αν θέλει πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ταϊκούρας, κάνοντας ένα μίνι απολογισμό, ανέφερε ότι η κυβέρνηση πέτυχε τα τελευταία 4 χρόνια να υλοποιήσει όσα είχε δεσμευθεί, επικεντρώνοντας τις επιτυχίες που σημειώθηκαν εν μέσω, όπως τόνισε, αλλεπάλληλων κρίσεων. Έχουμε ψηλή ανάπτυξη, έχουμε ρεκόρ επενδύσεων, έχουμε ρεκόρ εξαγωγών, έχουμε μείωση ανεργίας, έχουμε καλό κλίμα στις αγορές, έχουμε βελτίωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων, έχουμε σημαντική μείωση του χρέους ως προς το ΤΟΑΕΠ. Αλλά έχουμε και προκλήσεις μπροστά μας. Έχουμε επίμονο πληθωρισμό, έχουμε ακρίβεια, έχουμε δυσκολίες στις πατριώτες μας. Γι' αυτό και αποδεικνύεται καθημερινά και με τα εργαλεία που σήμερα τρέχουν και με τα εργαλεία που πριν από μια εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι σταθερά είμαστε κοντά στην κοινωνία, κυρίως σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε και τη στήριξη που δέχθηκε η Κρήτη, τόσο ως προς τις επιστρεπτές προκαταβολές και τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, όσο και τη στήριξη που δέχθηκε μετά τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Στην Κρήτη, η βοήθεια της πολιτείας υπερεύει συνολικά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 2 δισεκατομμύρια ευρώ πιστώθηκαν στο πορτοφόλι του κάθε Έλληνα πολίτη εδώ στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο που είμαστε, μόνο η επιστρεπτέα προκαταβολή και αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και το ΤΕΠΗΧ ήταν 844 εκατομμύρια ευρώ. Η ετήσια εκδήλωση της Νόδα Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε παρουσία στελεχών του κόμματος, αλλά και μελών που 3 χρόνια απουσίας εκδηλώσεων λόγω πανδημίας δήλωσαν έτοιμοι εν όψει των εκλογών και της πορείας προς τις κάλπες.